σας φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύτικη συνταγή, γαλακτομπουρεκάκια πολύτικα. Είναι θεϊκή συνταγή, πεντανόστιμη, έχει μια δύσκολη διαδικασία που αφορά το τύλιγμα. Έχει αρκετά πραγματάκια, αλλά θέλει λίγη υπομονή. Το αποτέλεσμα όμως θα μας δικαιώσει, θα το ευχαριστηθούμε με το παραπάνω. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το σιρόπι μας. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε περίπου 1 κιλό ζάχαρη, 3 σκούπες νερό στα 720 γραμμάρια περίπου, το χυμό από μισό λεμόνι, μία βανίλια και ένα ξυλάκι κανέλας. Αυτά είναι για το σιρόπι μας, που με αυτό φυσικά θα ξεκινήσουμε. Τώρα, θα χρειαστούμε ένα πακέτο φύλλα κρούστας. Εγώ παίρνω φύλλα βυρητού, που είναι ακόμη καλύτερα για τα σιροπιαστά γλυκά. Ένα πακέτο φύλλα βυρητού και 200 γραμμάρια καλό βούτυρο. Αυτό θα είναι για να λύθουμε τα φύλλα μας, το βούτυρο. Τώρα, για την κρέμα μας θα χρειαστούμε 4 αυγά, από τα οποία θα χωρίσουμε τους κρόκους με τα σπράδια, θα τα χτυπήσουμε ξεχωριστά. Θα χρειαστούμε περίπου 2,5 κούπες γάλα πλήρες, μισή κούπα ζάχαρη, μισή κούπα σιμιγδάλι ψηλό, λίγο ξύσμα λεμονιού, 50 γραμμάρια βούτυρο και 3 βανίλιες. Αυτά είναι για την κρέμα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα με το σιρόπι. Το σιρόπι μας πρέπει να το βράσουμε περίπου για 7 λεπτά και στο τέλος θα προσθέσουμε το χυμό λεμονιού. Αυτό, 7 λεπτά, όχι παραπάνω. Θα πρέπει να κρυώσει, ούτως ώστε όταν θα έχουμε βγάλει το γλυκό μας από το φούρνο, το οποίο θα είναι καυτό, να ρίξουμε το κρύο σιρόπι κουταλιά-κουταλιά για να το απορροφήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε το σιρόπι μας να βράσει. Σε μία κατσαρόλα θα αδειάσουμε τη ζάχαρη και το νερό μας και το ξυλάκι κανέλας θα ρίξουμε μέσα. Στο τέλος θα αφήσουμε τη βανίλια και το λεμόνι. Θα το βράσουμε για 7 λεπτά. Λοιπόν, στο μίξερ θα χωρίσουμε τα αυγά, τα σπράδια με τους κρόκους στην άκρη, θα τους προσθέσουμε αφού χτυπηθεί η μαρέγκα μας, σφιχτή μαρέγκα. Λοιπόν, ξεκινάμε το φύλλο σε δυνατή ταχύτητα να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα. Προσθέτουμε τώρα τους κρόκους . Εδώ βλέπουμε το σιρόπι μας έχει αρχίσει να βράζει, έχουν περάσει 3 λεπτά. Θα ρίξουμε τη βανίλια και λίγο πριν το κατεβάσουμε το λεμόνι. Η κρέμα έχει χτυπηθεί. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κρέμας. Τώρα αφήνουμε εδώ τη μαρέγκα με τους κρόκους όπως τους έχουμε εδώ και πάμε να σβήσουμε το σιρόπι. Προσθέτουμε εδώ και το λεμόνι μας. Σε ένα λεπτό θα το κατεβάσουμε και θα φτιάξουμε την κρέμα. Εδώ σε μία κατσαρόλα έχουμε βάλει το γάλα με τη ζάχαρη. Έχουμε αποσύρει το σιρόπι, το έχουμε αφήσει στην άκρη να κρυώσει. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα την κρέμα. Γάλα στη ζάχαρη να ζεσταθεί. Και μετά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το σιμιγδάλι σε βροχή, λίγο-λίγο και θα ανακατεύουμε συνέχεια. Εδώ το γάλα έχει διαλύσει, έχει ζεσταθεί, βλέπετε αχνίζει και τώρα θα ρίξουμε το σιμιγδάλι σιγά-σιγά ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να αρχίσει να μπίζει η κρέμα. Θα ρίξουμε
και το ξύσμα. Του δίνει ωραίο άρωμα και γεύση. Και να κατέβουμε μέχρι που να αρχίσει να βγάζει φουσκάλες. Εδώ, αν βλέπετε καλά, αρχίζει και κάνει φουσκάλες. Σε αυτό το σημείο εμείς θα αποσύρουμε από τη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα τις 3 βανίλιες και το βούτυρο. Θα ανακατεύουμε την κρέμα μας για να μην πιάσει πάνω κρούστα. Μια ξύλινη κουτάλα. Αφού λιώσει το βουτυράκι, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το μείγμα των αυγών, μαρέγκας και κρόκων, στην κρέμα μας ανακατεύοντας. Σιγά σιγά. Με απαλές κινήσεις για να έχουμε την πιο αφράτη κρέμα από το γλυκό μας. Εδώ έχουμε ένα πακέτο φύλλα, το οποίο ξέχασα να σας πω ότι το βούτυρο που σας είχα δώσει για τα φύλλα των 200 γραμμάρια θα το λιώσουμε για να το χρησιμοποιήσουμε για τα φύλλα. Τα φύλλα μας αυτά στο φάρδος θα τα κόψουμε σε λωρίδες, στα 3. Έτσι όπως βλέπετε, θα υπολογίσετε λιγάκι. Ένα ψαλίδι. Θα τα κόψετε όλα για να διευκολυνθείτε. Και θα βάλετε το ένα πάνω στο άλλο για να σας διευκολύνει στο τύλιγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνουμε. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι όλου του γλυκού. Θα έχουμε φυσικά ένα ταψάκι που θα βάλουμε το γλυκό, θα το βουτυρώσουμε. Αν και είναι αντικολλητικό, θα βουτυρώσουμε την κάτω πλευρά του καλά. Παίρνουμε ένα φύλλο από αυτά που κόψαμε, είπαμε, τις λουρίδες. Απλώνουμε στην επιφάνεια. Δεν σας πειράζει αν έχουμε, τα έχουμε τσακίσει. Θα το λαδώσουμε. Αν τώρα το διπλώσουμε στη μέση. Άκρης εδώ πάλι και αφού έχει κρυώσει λιγάκι η κρεμούλα μας, θα παίρνουμε μία κουταλιά από την κρέμα, θα διπλώνουμε και τα πλαϊνά έτσι και θα ρολάρουμε προσεκτικά με την κάτω επιφάνεια κάτω για να μην μας χυθεί η κρεμούλα έξω και συνεχίζουμε αυτό μέχρι που να τελειώσουν τα φύλλα μας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι της υπομονής τώρα από εδώ και πέρα. Το γλυκό θέλει πολύ καλή, πολύ υπομονή για να τυλιχθεί σε όμορφα ρουλάκια. Μέχρι που να τελειώσουμε όλα μας τα φύλλα. Μια μεγάλη κουταλιά, μην επιχειρήσετε να βάλετε περισσότερη γιατί θα σας χυθεί. Έχουμε τελειώσει το τύλιγμα, εδώ κάποια, μην το κάνετε σαν και εμένα, τα έχω στριμώξει, κανονικά δεν πρέπει να στριμώχουμε τα γαλακτομπουρεκάκια γιατί θα φουσκώσουν και θα χυθούν. Λοιπόν, με το υπόλοιπο βούτυρο που περίσσεψε, βάζουμε, αλείφουμε από πάνω
τα γαλακτομπουρίκια μας. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 190 βαθμούς, προθερμασμένο. Εκεί θα ψήσουμε για 15 λεπτά στους 190 βαθμούς, 180-190, ανάλογα είπαμε με το φούρνο. Και στη συνέχεια θα χαμηλώσουμε στους 160 βαθμούς και θα ψήσουμε για άλλα 30 λεπτά, μέχρι να ροδοκοκκινήσουμε, όπως κάνουμε και στα γλυκά τα υπόλοιπα, τα σιροπιαστά. Αυτό ήταν. Όντως έχει μία αρκετή δουλίτσα το τύλιγμα, αλλά το αποτέλεσμα όμως θα μας δικαιώσει και θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μας. Το γαλακτομπούρικο έχει ψηθεί και τώρα, όπως είπαμε, θα το σιροπιάσουμε κουταλιά-κουταλιά. Κρύο σιρόπι, ζεστό γλυκάκι. Φυσικά θα το αφήσουμε να ρουφήξει όλο το σιροπάκι και μετά μπορούμε να το φάμε. Και το γλυκάκι είναι έτοιμο για να το σερβίρουμε. Εδώ ένας ποντικός έφαγε λιγάκι, λείπουν τα κομμάτια. Να μην ξεχάσετε και πάνω από το γλυκάκι, λιγάκι κανέλα που του πάει πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι εντανόστιμο. Το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Εντανόστιμο γαλακτομπουρεκάκι, θεϊκή συνταγή. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Και οποιαδήποτε απορία έχετε, είμαι εδώ για να σας τη λύσω. Καλή σας όρεξη!